Πριν λίγους μήνες έκανα ένα βίντεο μαζί με τον Δήμο. Συζητήσαμε για το ποιο είναι το καλύτερο FIFA όλων των εποχών. Έφερα αυτή τη φορά άλλον έναν, βασικά τον πιο παλιό FIFA YouTuber όλων των εποχών, στο ελληνικό community τέλος πάντων, για να κρίνουμε μαζί τις πιο σπασμένες κάρτες στο FIFA. Πού είσαι ρε Μάτνη? Έτσι ακριβώς είναι. Κοίτα, είμαι ο πιο παλιός Ultimate Team FIFA Creator. Γιατί έκανε παλιά βίντεο και ο Δήμος. Απλά έκανε career mode στο FIFA. Οπότε είμαι ο πιο παλιός Ultimate career Team mode, ρε, φίλε. FIFA content creator στην Ελλάδα. Φάκτος. Και έχει πολλή εμπειρία από αυτές τις κάρτες. Τις έχετε δει σε... Έχουμε βάλει και μερικές κάρτες από μερικά από τα πιο αστεία clips που έχετε δει στο ελληνικό YouTube. Και θα τα βάλουμε σε μια κατάταξη. Γράψτε και εσείς κάτω στις δικές σας κατάταξεις με τις πιο σπασμένες κάρτες. Κάντε και ένα like, κάντε και ένα subscribe στο δικό μου κανάλι και στο Madden αν δεν έχεις κάνει ήδη. Και πάμε να δούμε ποια είναι η πιο σπασμένη κάρτα στο FIFA. Let's go. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με... Έχουμε εδώ πέρα Αλεσανδρίνη FIFA 18, έτσι. Ναι. Footmas κάρτα. Αυτή μας την είχε προτείνει ο Άρης να την βάλουμε στο βίντεο. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, Αλεσανδρίνη ρε φίλε, full hype τότε. Έχει ρε φίλε, έχει το pace, έχει... Ήτανε και έτσι τότε το παιχνίδι όπου μπορούσε άντα να βάλεις και τα shoot από μακριά, οπότε ήταν νομίζω must να έχει την ομάδα σου και νομίζω ήταν και καλό value. Αν και δεν είχα παίξει πολύ FIFA 18 τότε, γιατί ήταν η χρονιά που είχα πάει και ταξίδευα. Οπότε δεν έπαιξα πάρα πολύ. Αλλά την εποχή που είχα παίξει ήταν τέτοιο το μέτα. Εγώ δεν τον έβαζε εσύ γενικά. Θυμάμαι ρε φίλε τον Αλεσανδρίνη, αυτό είναι ότι τον είχαμε όλοι από το food μας επειδή κάναμε full load driven με αυτή την κάρτα. Ήτανε full load, load driven τότε και αυτή η κάρτα επειδή είχε και 4-4. Δούλευε full. Εγώ θα τον έβαζα ρε φίλε, κοίτα σπασμένος ήτανε, αλλά δεν τον βάζει στην κατηγορία σπασμένο. Εγώ θα τον έβαζα στο μεχ. Θα τον έβαζε στο μεχ. Ναι, και για να δω, γιατί θέλω να αφήσω και λίγο χώρο στο σπασμένο. Στο σπασμένο, αρκετά σπασμένο, κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό, ναι, εντάξει, μα είναι δύσκολο ρε φίλε, έχουμε βάλει εδώ όλες αυτές τις κάρτες που βλέπετε, όλες είναι σπασμένες με τον δικό τους τρόπο, όλες έχουν περάσει από την ιστορία του FIFA, για καλό ή για κακό. Οπότε δεν γίνεται να έχουμε απλά 5 κατηγορίες που να είναι όλα σπασμένα. Οπότε αυτό. Πρέπει να έχουμε και μερικούς που είναι μεχ ή overrated. Και έχουμε και, και την κατηγορία δεν ξέρω, άμα δεν την έχεις χρησιμοποιήσει. Ωραία. Επόμενο, έχουμε τον Dele Alli Player of the Month FIFA 17. Δεν τον είχα χρησιμοποιήσει εγώ, δεν τον χρησιμοποιήσω εγώ, οπότε θα αφήσω τον Μάντι να μιλήσει. Τον είχα χρησιμοποιήσει εγώ και μάλιστα είχα κάνει εκείνο το βίντεο. Όσοι θυμάστε, εκεί είστε full παλιοί που με κορόιδευε ο Δήμος ότι έκανα chip SBC Dele Alli. Αλλά ήταν, τον είχα κάνει full ακριβό. Είχα πάει και αγοράσει όλα, ξέρω εγώ. Και σε πολύ κακές τιμές. Και τον είχα για πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή κάρτα. Δεν ήταν σπασμένος. Απλά ναι. Θα τον έβαζα στο μέλλον. Ήταν απλά τίμια και usable, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, αυτό. Θα μπορούσαμε βασικά να κάνουμε μια κατηγορία που να λέγαμε ανάμεσα στο μεχ και το σπασμένο να ήταν τίμιος, ρε φίλε. Οπότε επιστρέψαμε λοιπόν και φτιάξαμε και μια καινούργια κατηγορία που λέγεται τίμιος και βάλαμε τον Dele Alli εδώ πέρα, όπως βλέπετε, κάτω από το σπασμένο, οπότε όχι από τις πιο ακραίες κάρτες, αλλά λίγο παραπάνω από μεχ. Ωραία. Αυτό. Επόμενη κάρτα. FIFA 18, Eric Bagi. Και εδώ μπορούμε να σου πω αλήθεια να το κάνουμε και ένα pair-up και ίσως και το κάνουμε μαζί με το Smalling που βλέπω εδώ κάτω, το FIFA 18 Smalling. Ναι, ισχύει. Γιατί πιστεύω μαζί πήγαιναν αυτοί οι δύο στο FIFA 18. Είναι αλήθεια. Όσο Eric Bagi είχε 84 defending, δεν ξέρω, αυτό το τριγωνάκι με Bagi, Smalling και Valencia, ακόμα και Batland, ξέρω εγώ, στο τέρμα, ήταν ακραίο, ρε φίλε. Που τότε ο Ντεχέ ήταν η χρονιά του το FIFA 18. Είχε Ντεχέ και δεν έτρωγε γκολ ποτέ, ρε. Που, ήταν, που έβγαζε τα saves με. Που είχε το. Όχι το attribute. Πώς λέγεται, το saves with feet. Ναι, και καλά. Απλά έκανε tackling και την πέταγε εκτός. Το trade. Εγώ το έβαζα στο τίμιο, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ήτανε σπασμένοι και ίδιο. Δεν ξέρω, εσύ τι θα έλεγες. Εγώ θα βάζα τον Bagi τίμιο και μάλλον το Smalling σπασμένο, να σου πω την αλήθεια. Για το Smalling θα πάνε ναι. Μαζί, άμα είναι. Ναι, τι λες. Όχι, γιατί εγώ μαζί έβαζα... παίζανε. Εγώ για το Smalling θα πω, μ' άρεσε το Smalling επειδή ήταν λίγο πιο ψηλό. Και τα πόδια του για κάποιο λόγο ήταν πιο μακριά και απλά κόβαν τα πάντα. Αυτό. Σπασμένο ο Smalling και τίμιο ο Bagi είμαι μέσα. Αυτό, ωραία. Σπασμένο ο Smalling και τίμιο ο Bagi. Τέλεια. Οπότε έτσι είμαστε εδώ πέρα. Εντάξει, άμα υπάρχουν τέτοια δίδυμα, θα του κάνουμε μαζί. Έχουμε 40 κάρτες εδώ πέρα. Θα είμαστε εδώ πέρα για μία ώρα, μα του κάνουμε αυτό. 5 λεπτά για τον καθένα. Έτσι. Επόμενη κάρτα έχουμε πάλι FIFA 18. Είναι λίγο random η κάρτα από θέμα FIFA, αλλά τώρα έχουμε βρει ένα ωραίο FIFA 18 κομματάκι. Μπακαγιόκο. Χρυσό. Chelsea.
Φανταστική κάρτα. Είχε φοβερά links. Σπασμένο για μένα. Φοβερά links και ήταν η χρονιά που εγώ έπαιζα 4-1-2-1-2, το θυμάμαι, και τον είχε CDM έτσι μόνο του. Και καθόταν εκεί μπροστά από τα CB και έκοβε τα πάντα. Αυτό και ήταν άτομο που απλά τα πόδια του ήταν σε ένα ράχνη. Απλά όπου και να παίρναγε μπάλα, παπ, ένα interception. Παπ, άλλο interception. Δεν παίρναγε τίποτα και έχει 73 pace ρε μάγκε. Δεν είναι ότι είναι καμία ακραία κάρτα από θέμα stats. Ήταν ακραίο. Σπασμένο. Εγώ θα έβαζα σπασμένο, φίλε. Και εγώ σπασμένο σκέφτομαι, ρε φίλε, γιατί δεν είχες ομάδα τότε στην αρχή χωρίς μπακαγιόκα. Ενώ μπορεί να έχεις χωρίς μπαγί ή χωρίς smalling. Λοιπόν, FIFA 17, δεν έπαιξα πάρα πολύ FIFA 17, είναι αλήθεια. Μπέγκοβιτς έχουμε τώρα. Εγώ τον Μπέγκοβιτς τον έβαζα, ρε φίλε, overrated. Να σου πω την αλήθεια. Overrated, FIFA 18 είναι αυτή η κάρτα. Δεν είναι informa, απλά. 18, ναι. Για κάποιο λόγο είναι informa αυτή η κάρτα. Ήταν χρυσός ο Μπέγκοβιτς. Ναι, ναι. Αλλά ναι, εγώ θα έβαζα overrated, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το θυμάμαι και τόσο πολύ να κάνει την τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε. Εντάξει, ήταν πολύ καλό. Κάτω φύλακας, ρε φίλε. Ναι, απλά overrated. Στο FIFA 18 εμένα μου έχει μείνει οντυχαία για τερματοφύλακα. Με το Saves with Fit. Νομίζω το θέμα με τον Μπέγκοβιτς ήταν ότι ήταν και, ξέρω εγώ, Bournemouth, Βόσνιος, έτσι λίγο random τερματοφύλακες και για κάποιο λόγο τάσωσε όλα. Οπότε έτσι του βγάλανε αυτό το, σαν community αυτό το hype, νομίζω. Δεν ήταν ότι ήταν άκριο τόσο σπασμένος. Λοιπόν, επόμενο έχουμε Ben Yedder. FIFA 20 και έχω επιλέξει από όλα, επειδή εμείς το χτίσαμε το tier maker, έχω επιλέξει να έχει τη want to watch, τη want to watch κάρτα, γιατί όπως θυμάται εγώ τον είχα τύχει από το pre-order pack και για μένα είχε παίξει 1650 μάτς αυτή κάτω στο τέλος του παιχνιδιού. Είχε πάρει και 3 upgrade, νομίζω 2-3 upgrade, είχε φτάσει μέχρι 87-88 rating. Φοβερός, μαγικός. Εντάξει ρε φίλε, δεν είχα χρησιμοποιήσει πολύ Ben Yedder σε εκείνο το FIFA, αλλά σίγουρα είχαν οι αντίπαλοι μου πολύ Ben Yedder σε αυτό το FIFA. Και θυμάμαι ότι δεν περνούσε καλά όταν ο αντίπαλος είχε Ben Yedder. Σίγουρα αυτό σπασμένο, αν θες να το πάρεις πάνω σου και να το βάλεις GOAT. Κοίτα, θα τον βάλω για σπασμένο για τώρα και θα πούμε στο τέλος ποιος θα είναι ο GOAT. Ο καθένας μας μάγκες θα επιλέξει μια κάρτα GOAT, αλλά για τώρα θα τις βάλουμε όπου νομίζουμε. Και στο τέλος θα επιλέξουμε να επιλέξω, όταν είναι όλο τερματισμένο. Θα πούμε να επιλέξουμε μια κάρτα από αυτές. Okay. Karim the Dream. Karim the Dream. Φετινή κάρτα. Επιτέλους έχουμε μια κάρτα από το FIFA 22. Karim Flashback. Με 89 pace, 85 shooting. Μπορώ να πω ότι όταν το πρωτοέκαναν όλοι, νόμιζα ότι έπεσαν αντίον τον Baby R9. Γιατί από εκεί που ο Benzema, ο Player of the Month, είναι τόσο ξύλινος και τόσο δεν κουνιέται πολύ. Αυτό ξαφνικά έχει όλο το pace που του λείπει εδώ και πόσο χρόνια τον Benzema. Ισχύει. Είναι πολύ σπασμένη κάρτα και το body type του, ρε φίλε, είναι, ενώ δεν έχει πολύ καλό body type, η κάρτα στρίβει λες και είναι, ξέρω εγώ, ο Λοζάνο, ρε φίλε, που είναι φτερό. Ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ OP κάρτα, αλλά δεν θα τον έβαζα, ρε φίλε, στο σπασμένο. Θα τον έβαζα στο τίμιο. Εγώ θα τον βάλω στο τίμιο με την άποψη ότι πολλές από αυτές τις κάρτες έχουμε πολλά χρόνια να τις δούμε. Δηλαδή, είναι κάρτες π.χ. FIFA 18 που έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμα μιλάμε για αυτές. Ναι. Πιστεύω στο FIFA 25 δεν θα μιλάμε για Benzema flashback. Σίγουρα. Πολύ. Θα το θυμόμαστε, αλλά όχι και τόσο. Και επίσης είναι και το παιχνίδι ακόμα που δεν έχει τελειώσει. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα, ρε φίλε, για όλο το game. Ναι. Συνεχίσουμε. FIFA 17. Ναι, εντάξει. Βάλτε τον σπασμένο, ρε. Μην το συζητάς καν. Βάλτε τον σπασμένο. Το παίρνει πάνω του. Έμα τι. Okay. Δεν υπήρχε αυτός, ρε. Δεν έτρωγε γκολ ο Μπάτλαντ σε εκείνο το FIFA. Ήταν ό,τι πιο σπασμένο. Ο Μπέγκοβιτς όμως έτρωγε στο 18. Έχει μείνει στην ιστορία, εντάξει, ο Μπάρλαν. Έχει μείνει, ρε φίλε, έχει μείνει. Και εντάξει, με Τζέο και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Συμφωνώ και εγώ, ρε φίλε, δεν έχω πολλά να πω για τερματοφύλακα. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο είχες έναν τερματοφύλακα που ήταν ο hero, ξέρω εγώ, της όλη χρονιάς. David Luiz Flashback FIFA 19. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Δεν περνούσε τίποτα. Όποιος είχε David Luiz. Άμα είχες David Luiz αυτό το FIFA, ρε φίλε, με τον body type που είχε, δεν περνούσες με τίποτα, ρε. 84 pace επίσης, 91 defending, passing φοβερό επίσης, θυμάμαι εγώ, δηλαδή 81 passing, ναι. Μαγικός. Το παίρνω πάνω μου και αυτό σπασμένο, δεν τον λες τίμιο. Ναι, όχι, δεν είναι τίμιο. Πάμε τώρα σε άλλη μια κάρτα για φετινή, Fekir. Τα memes. Χόρεψε, Fekir, χόρεψε! Το αγαπημένο που λένε του Δήμου, τον έχω χρησιμοποιήσει και εγώ για πολύ και έχει βγάλει και ένα βίντεο. Εγώ θα το βάζω overrated. Ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, αυτό ήθελα να πω και νόμιζα ότι θα με κράξεις. Αλλά όντως είναι overrated, γιατί πραγματικά αν το δεις τώρα που έχει περάσει καιρός, ένα μήνα ουσιαστικά κράτησε ο Fekir. Δηλαδή, μετά δεν ξέρω αν έφαγε νέρφι, αν βγήκανε καλύτερες κάρτες και δεν τον χρησιμοποιούσε κανένας. Αλλά επειδή πιστεύω ήταν και λίγο το hype της αρχής του παιχνιδιού, όλοι είχαν Fekir. Επειδή ήταν και φθηνό SBC. Θα πω overrated, ρε φίλε. Και το παίρνω πάνω μου και άλλο κράξτε. Θα πω και εγώ overrated, ρε φίλε, γιατί το θέμα είναι ότι και τώρα το βλέπω επειδή τον είχα στον πάγκο μου, έτσι, τόσο καιρό τον έχω στον πάγκο. Και όποτε φτάνει στο 65 και θέλω να κάνω αλλαγές,
Δεν πάω στο Fekir πια. Αυτό... Και πριν ένα μήνα, δύο ήταν βασικός και δεν έβγαινε. Τώρα πια πάω σε Pulisic, Fire, σε Neres, Milestone, πώς το λένε αυτές τις features, πώς είναι αυτές τις κάρτες. Δεν πάω στον Fekir. Οπότε νομίζω ότι απλά ήταν ένα trend. Οπότε θα τον βάλω στο overrated, ναι. Το Fekir. Που θα μας κράξουν όλοι. Θα μας κράξουν φούλ, αλλά ειδίζω ότι τι. Γι' αυτό είναι αυτά τα ωραία αυτά τα βίντεο, ρε φίλε, έτσι, για να συζήτηση να γίνεται. Λοιπόν, Φελίπε Άντερσον, FIFA 19. Η χρονιά των Φινές. Τον έβαλα και κόκκινο, επειδή τον είχα τύχει κιόλα κόκκινο εκείνη τη χρονιά και τον έβαζα αλλαγή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχε καθόλου finishing, είχε μόνο long shots. Long shots και Φινές. Εντάξει, δεν είχα παίξει ποτέ με τον Φελίπε Άντερσον, δεν τον είχα εγώ τότε. Τον θυμάμαι full σαν αντίπαλο. Δεν θα τον έβαζα στο σπασμένο, γιατί δεν κράτησε πολύ. Μετά από κάποια φάση φάγανε patch τα Φινές έξω την περιοχή. Και εντάξει, όχι ακριβώς patch, αλλά δεν ήταν τόσο OP. Θα τον έβαζα στο ή στο main ή στο τίμιο εγώ. Εγώ τον έβαζα μέχρι, φίλε. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ακόμα και για αλλαγή για μένα δεν έμπαινε βασικός ποτέ. Δεν έμπαινε αλλαγή και έβαζε κανένα Φινές και λέγω πω τι έβαλε, ρε. Αλλά δεν έλεγα ποτέ, ωραία, ας διώξω τον Neymar μου να βάλω τον Φιλίπε Άντερσον. Ναι, ισχύει. Οπότε νομίζω ότι επειδή έχουμε και πολλές κάρτες. Αυτό. Θα το βάλω στο μέχρι. Πάμε στον επόμενο τώρα που όντως νομίζω ότι ήταν απίστευτος. Εγώ θα το πω σπασμένο από τώρα. Είναι ο Φιρμίνο, ο Scream. Το βλέπεις μόνο και μόνο από τις τιμές ότι ο Φιρμίνο, ο Scream που βγήκε τον Οκτώβρη, τον Αύγουστο είχε ακόμα 500 χιλιάρικα, ρε μάγκες. Ήταν πολύ ακριβώς. Ήταν απίστευτη κάρτα, ρε. Σίγουρα στην κατηγορία σπασμένος. 5 skills και ήταν χουλίτ με 5 skills ουσιαστικά. Και τον body type του και όλα αυτά. Φοφανά. Φετινή κάρτα. Φετινή κάρτα. Ο Σέκο, παιδιά, είναι εντάξει. Το λέω έτσι με τον πρώτο του, με τον μικρό του, γιατί τον έχω στην ομάδα μου και τον έχω αγαπήσει, ρε φίλε. Εδώ, από τον Νοέμβρη έχω Φοφανά και Κεσιέ στο κέντρο. Και δεν έχω λόγο να του αλλάξω, ρε φίλε. Είναι ο Βιερά που έχει σουτ. Είναι ο χουλίτ που έχει άμυνα. Είναι απίστευτο. Και τώρα βγήκε η headliner του και παίζει να είναι ακόμα πιο ακραία από ό,τι έχω ακούσει. Δεν είναι μόνο player of the month του. Ισχύει. Και εντάξει, ήταν λίγο ακριβούτσικη, αλλά νομίζω ότι περισσότερο το βγάλαμε. Εσύ τι λες για Φοφανά? Ναι, εγώ τον είχα, τον έχω χρησιμοποιήσει, τον έχω στην ομάδα μου. Δεν τον έχω τώρα βασικό, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα, αλλά δεν θα τον έβαζα στην κατηγορία σπασμένος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή. Την έβαζες τίμιο το σέκο. Τον έβαζα τίμιο, ρε φίλε, ναι. Οκ, okay, θα το βάλουμε τίμιο, γιατί και εγώ σκέφτομαι αυτό ότι σε μερικά χρόνια μπορεί να μην το θυμόμαστε και τόσο. Αυτό. Και μπορεί εγώ, επειδή έχω. Να είμαι λίγο bias, δεν έχω και στην ομάδα μου. Γκαμπριέλ Χεζούς, FIFA 18, έτσι. Ναι, FIFA 18. Ναι. Ήταν σπασμένος. Τον θυμάμαι πάρα πολύ να τον χρησιμοποιούμε στην αρχή της χρονιάς με low driven τότε που ήταν πολύ meta και τέτοια. Είχα παίξει πολύ με αυτή την κάρτα. Θυμάμαι είχα κάνει και ένα τραυματισμένο invest. Είχα πάρει αρκετούς Χεζούς και τους είχα κρατήσει και μετά τους πούλησα πολύ παραπάνω. Δεν είναι σπασμένο. Money trader. Run the food money. Εντάξει, ήταν πολύ καλή κάρτα, αλλά δεν τον έβαζα σπασμένο. Νομίζω θα πήγαινε στο μέχρι στο τίμιο. Εγώ τον δεν το πολύ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω είχα φύγει τότε. Θα τον έβαζα στο. Μέχ, εγώ άμα ήταν το κάπου, δεν ξέρω. Πάμε FIFA 19 πάλι, Ibrahimovic. Για μένα είναι στο ίδιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπα και για τον W, είπαμε για τον Ibrahimovic. Το θέμα ήταν ότι Σουηδός, στο MLS τότε, στην LA Galaxy, απίστευτη κάρτα, απλά δεν μπορούσε να τον βρεις με τίποτα να τον κάνεις link. Εγώ νομίζω είχα icon τότε, δεν θυμάμαι, κάποιος τον είχα βρει και τον είχα κάνει link. No. Με Σουηδός σίγουρα όχι και με MLS και πάλι σίγουρα όχι. Αλλά τον είχα βρει και τον είχα σε 7 και ήταν απίστευτο τρεμάκι. Χρονιά που μπαίνανε όλες τις κεφαλιές. Πράσινα σουτ. Ήταν φοβερός. 94 shooting που είχε τότε όταν βγήκε, δεν ξέρω. Για πες εσύ, γνωμούλα. Θυμάμαι απλά ότι είχε πάρα πολύ χαμηλό στάμινα αυτή η κάρτα του τότε. Ναι, και εσύ. Δεν τον χρησιμοποιούσαν πολύ βασικό γιατί του τελειώνει το στάμινα. Και θυμάμαι πάρα πολύ να τον κάνουν αλλαγή. El Tornado Center θυμάμαι χαρακτηριστικά. Κεφαλιά Ibra. Ναι. Και ο Mad Rina Clay που δεν πηγαίνει elite στο FIFA 19. Δηλαδή, καρασπασμένη κάρτα, τον βάζει σπασμένο, ρε φίλε. Το πήγαινε προς κάπου λίγο και λέω θα πει overrated τώρα και θα πετάξω την κάμερα στον τοίχο. Γιατί δεν γίνεται να βάζει τον Ibrahim σε αυτόν στο overrated. Όχι, ούτε καν. Αυτή η κάρτα είναι κάρτα που έκλαιγα που δεν τον είχα κάνει. Δεν ξέρω γιατί δεν τον είχα κάνει. Το επόμενο έχει πολύ πλάκα. Γιατί είπα στον Mad να βάλω Varane FIFA 21 και μου λέει τι θα βάλεις CB FIFA 21, βάλε right back, βάλε James Future Stars. Και ισχύει, ρε φίλε, πέρυσι ήταν η χρονιά των right back στο CB και βάλαμε εδώ right back Future Star James. Για πες μου, μουλά. Καρασπασμένος, ρε φίλε, δεν περνούσε τίποτα. Καρασπασμένος, ναι, θα πας. Ναι, βάλτε, μην το συζητάς κανένα. Είχες απλά ένα beast, ρε φίλε, στην άμυνα. Δεν μπορούσες να τον περάσεις για strength, για pace. Ισχύει. Απολύτως τίποτα. Φοβερή κάρτα. Και την τιμή του νομίζω δεν πήγαινε και τόσο. Πες να πήγε κανένα 300-400, δεν ήταν πάρα πολύ. Όχι, ήταν ακριβώς. Ήταν ακριβώς στην αρχή όταν είχε βγει. Ναι. Δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι δεν ήταν και εύκολο να τον έχεις στην ομάδα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καντέ 81. Με ξέρετε το βλέπετε εσείς. 81 rated Καντέ, παιδιά. 81 rated. Και γελάγαμε με το Μάτνι πριν γιατί.
80 pace, έτσι, έχει 80 pace που είναι το πάνω κάτω το ίδιο με τώρα. Απλά έχει, έχει τα ίδια stats με τώρα, απλά περισσότερο defending και physical. Αυτό. Μόνο αυτό το έχουν κάνει, το έχουν δώσει συν 11 defending. Αυτός είναι FIFA 17 κάνετε, όχι FIFA 18, FIFA 18. Όχι FIFA 17 είναι κάνετε, να ξέρεις. 17 είναι αυτός. Γιατί ήταν η χρονιά που είχε πάρει, και το Τσουλ, ναι, πάρει ναι, και το Premier League με την Τζέλις και είχε πάρει και την award winner κάρτα, τη MOV την ωραία. Ναι, μπερδεύτηκα. Εντάξει, φανταστική κάρτα, θα τον έβαζα στο τίμιο. Δεν θα τον έβαζα στην κατηγορία στο τίμιο. Δεν νομίζω ότι ανήκει σε εκείνη την κατηγορία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Κοίτα, άμα είχαμε βάλει Douglas Costa, θα έβαζα Douglas Costa εγώ στο GOAT. Στο GOAT, ναι. Αλλά δεν βάλαμε Douglas Costa στο Tier List, οπότε νομίζω ότι το GOAT μου εμένα είναι... Έχω ακόμα μια καρτούλα εκεί πέρα λίγο πιο δεξιά. Αλλά είναι κοντά στο GOAT ο Κέντρε, φίλε. Ε? Άρη πονά και φταίει ο μπαμπάς, θα πω εγώ. Έτσι ακριβώς. FIFA 20 παιδιά, Ryan Kent 5 weak foot. Ναι. Αυτή η κάρτα βγήκε και έκανε περίπου πόσο έκανε, 20.000 για να την κάνει στο SPC. Και την κάναμε όλοι έτσι για super sub. Και για μένα, μπορώ να θυμάμαι, είχε 550 match, αλλαγή όλα. Δεν ήταν βασικός ποτέ. Απλά αλλαγή 500 match. Και εμένα ακριβώς. Ήταν στανταράκι να μπει ο Kent. Ναι. Και μου είχε πάει και πόσα elite. Δηλαδή, πιο clutch player πεθαίνει από ο Ryan Kent. Εμένα μου κέρδιζε match. Τον έβαζα αλλαγή και λέω εντάξει, τώρα παίζουμε. Ξέρω εγώ. Έχουμε. Βάλτε. Ωραία, το βάζω σπασμένο για τώρα και μετά λέμε και του goat. Okay. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ένα πράγμα. Έχουμε και Μπεμπέ, FIFA 22. Δεν γίνεται αλήθεια. Ακόμα τον έχουμε στις ομάδες μας και είναι Ιανουάριος, θα πούμε. Φεβρουάριος. Είναι Γενάρης. Ναι. Είναι Γενάρης, παιδιά. Ανοίγω σε replays τώρα με την που είναι τίμιο το Γιέρ και βλέπω εκεί ότι έχουν Κρόιφ, Χούλιτ. Τίμι δε Γιέρ Μπαπέ και Μαρκίνιο Τίμι δε Γιέρ και στην δίπλα του έχουν έναν απλό χρυσό Κιμπεπέ με 83 τέτοιο. Ναι. Δεν γίνεται να υπάρχει ακόμα ο τύπος αυτός. Δηλαδή, respect the grind από θέμα το πόσο έχει μείνει relevant ακόμα αυτή η κάρτα. Αυτό κάνω respect εγώ. Σπασμένος. Ναι. Έτσι, δε. 21 Climber. 21 ναι. Climber τώρα. Showdown κάρτα. Τύπος δεν έχει παίξει σχεδόν ποτέ ποδόσφαιρο. Ρώταγα το έναν viewer μας, τον Μπάμπι που είναι Άγιες και μου έλεγε δεν έχει παίξει ποτέ ναι. Και έχει πάρει τέτοια κάρτα. Όλοι τον βάζανε right back και μετά. Έμπαινε CB μέσα στο game, δεν μπαίνουσε τίποτα. Αλλά εντάξει, δεν είναι σπασμένο. Θα τον έβαζα τίμιο. Εντάξει. Πολύ καλή κάρτα, αλλά είπαμε, δεν είναι και σπασμένο. Ωραία, πάμε σε μια τώρα που θα πάω κατευθείαν overrated. Ναι, κι εγώ. Κι εγώ θα πω overrated. Overrated ρε φίλε, γιατί εντάξει, στην αρχή του παιχνιδιού ήταν ότι καλύτερο. Όλοι χτίζανε ομάδες πριν κάνουν το παιχνίδι και λέγανε πω πω έχεις αυτό το Γάλλο, το Λακρουά, Λακρόιξ. 88 pace CB. Και τον χρησιμοποιήσαμε για μια εβδομάδα και μετά ξαφνικά ο Λακρουόιξ δεν μπορούσε να στρίψει. Όχι, όχι. Οπότε. Overrated. Overrated. Ναι, ναι, ναι. Martial Inform. FIFA 17. FIFA 17, ναι. Εντάξει. Φανταστικά. 95 pace, ρε φίλε. 90 dribbling. Απίστευτο. Το downfall της καριέρας αυτού του παιδιού. Πολύ καλή κάρτα. Εγώ θα τον έβαζα, ρε φίλε, ή στο τίμιος ή στο μεχ. Έχουμε δει και πιο άκρες κάρτες. Ισχύει. Δεν ξέρω. Άμα πιστεύεις κάτι διαφορετικό. Θα το πάρω τίμιο, ρε. Γιατί ήταν η χρονιά τότε του το low driven και αυτά. Ναι. Και ο Martial ήταν front poster boy για τον low driven. Αυτός και ο Χεζούς. Οπότε τον αφήσουμε εκεί. Φάκτος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλον ένα από φέτος. Σκεφτόμαστε πού να βάλουμε τον Mbappé. Γιατί και στο 19 μου άρεσε εμένα αρκετά ο Mbappé που τον είχα. Αλλά νομίζουμε ότι. Το βλέπεις και από τις τιμές τώρα ότι ο Mbappé ότι έχει κρατήσει. Έχει πιο ακριβές τιμές από Team of the Year κάρτα. Ρε, έχει μια εβδομάδα που έχει βγει ο Lewandowski ο Team of the Year και είναι πιο φθηνός από τον Mbappé το χρυσό. Κάπου όπα. Σπασμένος όσο δεν πάει ο Mbappé αυτή η κάρτα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη κάρτα έχουμε Future Stars. Όπα, εντάξει, για κάποιο λόγο είναι. Ο Mendy είναι από το Ivory Coast, τέλος πάντων. Λογικά από το Φουφανά που είχε μείνει που το φτιάχνει. Mendy Ivory Coast, τέλος πάντων. Future Stars, FIFA 19. Φοβερή κάρτα. Θα τον έβαζα εγώ στο τίμιο ή στο μεχ. Τίμιο θα πω επειδή ήταν η πρώτη κάρτα που μας μας έκανε introduce τέλος πάντων στον Ferland Mendy. Ως τώρα είναι σπασμένος και πέρυσι και πρόπερσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν τον είχα γνωρίσει εγώ πριν από αυτό. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η κάρτα με 5 weak foot. Να σου πω την αλήθεια, εγώ θα τον έβαζα και εγώ ή στο μέχρι στο τίμιο. Σίγουρα όχι στο σπασμένος. Εντάξει, δεν είχε αφήσει εποχή αυτή η κάρτα. Αλλά όχι. Ναι, είναι η αρχή. Βάλουμε μέχρι. Ναι, βάλουμε μέχρι. Βάλουμε μέχ. Το βάλω μέχ γιατί ήταν ρε φίλε αυτό, ήταν η αρχή ενός. Δηλαδή, μέχρι είχαμε βάλει FIFA 21 ή FIFA 20 Mendy left back, μπορεί να ήταν και σφασμένο αυτή η κάρτα. Εντάξει, χρειάστηκε να βάλω αυτήν γιατί ήταν αρκετά. Τη θυμάμαι πολύ έντονα αυτήν και μια που δεν είναι εδώ πέρα που είναι ο Βραζιλιάνος ο Μιλιτάο στην Πόρτο. Φύγει από την ακραία κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στη δικιά σου κάρτα τώρα. Κόκκινο Μέση. 95. Το ζήτησα να είναι εδώ στο tier list. Είχα παίξει για πρώτη φορά στη ζωή μου με κάρτα 1000 παιχνίδια. Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ.
1000 παιχνίδια με μία κάρτα. Σίγουρα στο σπασμένο δεν θα μπει στην κατηγορία GOAT για μένα, γιατί εκεί ανήκει ένα τον οποίο δεν τον έχουμε στο tier list. Εγώ τον βάλουμε τώρα, το θυμήθηκα. Τον Douglas Costa. Ρε, κάθαμε και φτιάξαμε ολόκληρο tier list και δεν θυμήθηκε τώρα μετά από 40 κάρτε τον Douglas Costa. Πόσο GOAT να είναι να τον έχει σκεφτεί ω τώρα. Όταν έχει δίκιο. Λοιπόν, FIFA 19 Neymar. Εγώ τον είχα τύχει αντρέ στο Black Friday και ήταν η πρώτη κάρτα, πρώτη φορά που έχω τύχει μία από τι top, ξέρετε, 2-3 κάρτε. Top, ξέρετε, Cristiano Messi, Neymar ή Mbappé. Ποτέ δεν έχω τύχει μία από αυτέ τι μεγάλε κάρτε. Τον έχω τύχει φέτο, αλλά στο 19 ήταν η πρώτη φορά που τον είχα τύχει. Και ήταν καλό γιατί ήταν η χρονιά των φινέ, πράσινο φινέ από το σπίτι σου. Mm-hmm. Και ήταν η χρονιά του El Tornado Sedra που μπορεί να κάνει και αυτό. Εγώ τον έβαζα στο σπασμένο διότι νομίζω ότι ήταν το τέλειο FIFA για τον Neymar. Στα τωρινά FIFA ίσω είναι λίγο αργό που έχει. Mm-hmm. Νομίζω αυτή ήταν η τελευταία φορά που ήταν τόσο καλό ο Neymar. Έχει κάτι να πει. Όχι, συμφωνώ σε όσα είπε. Orsits, FIFA. Overrated. Βάλτε. Κατευθείαν. Μα απέκλεισε από το conference. Okay. Θα πούμε και διώξαν τον Μουρίνιό μου. Orsits. Hat-trick δεν είχε βάλει εσύ, δεν το θυμάμαι. Αλλά ήταν σπασμένη κάρτα γιατί είναι μια κάρτα 82 rating, άκυρη από την Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb, η οποία έχει 95 πέσει και 88 shooting. Καλό ήταν, αλλά τώρα δεν είναι να ανοίξει αυτέ τι κάρτε τώρα και χωρί να μην έχουμε Douglas. Είπαμε. Εντάξει, θα το βάλουμε όπω είναι. Συμφωνώ, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει εγώ, αλλά τον είχαν πάρει πολύ γιατί ήταν πολύ παράξενη κάρτα με αυτά τα stats και αυτό το rating. Επόμενο. Nick Pope, FIFA 21. Άλλο ένα θεματοφύλακα που είχε αφήσει εποχή, πιστεύω, πέρσι. Ήταν ο πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό για FIFA 21. Με το που σκέφτηκα FIFA 21, λέω Pope. Εγώ θα τον έβαζα στην κατηγορία. Μπορεί ατίμιος, να σου πω την αλήθεια. Ναι, όχι, ούτε και εγώ τον έβαζα σπασμένο. Γιατί από τη μία θεωρώ ότι εντάξει, τερματοφύλακες ρε φίλε είναι λίγο hit and miss. Δηλαδή είναι, δεν έχουμε και εμείς τόσο έλεγχο. Θα το βάλουμε τίμιο τον Μπόουπ. Λοιπόν, ο Μάντι μου πρέπει να τον βάλω αυτόν. Εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει. Εγώ θα τον πω overrated αυτή την κάρτα. Όντως. Ράμος Player Moments. Ήταν πανάκριβη όταν είχε βγει. Την έβαζε ράιπα και μετά πρέπει να την αλλάξει και όταν την βάλει CB. Ρε φίλε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν πολλά coins για αυτό που ήταν τότε όταν είχε βγει. Θυμάμαι, δεν το είχα πει κιόλας. Κοίτα, εγώ τον είχα και με αυτήν εδώ την κάρτα είχα πάει Elite 1. Άμα αυτό σημαίνει κάτι, δεν ξέρω. Δηλαδή. Με έπεισε. Αν ο Μάντι που δεν έχει πάει ποτέ Elite πήγε Elite 1 με αυτή την κάρτα, πάρτο στον GOAT, ξέρω εγώ. Σπασμένο για μένα, ρε φίλε. Απίστευτη κάρτα, δεν περνούσε τίποτα. Και είχα σε κοινό. Βάλω τίμιο. Να βρεθούμε στη μέση. Άντε καλά, βάλω τίμιο. Βάλω τίμιο, οκ. Αν και ο Δήμος εδώ, δεν θα έλεγε οκ σε αυτό, αλλά οκ. Λέω οκ στο τίμιο. Τι θες να το βάλω σπασμένο? Όχι, άστο στο τίμιο. Θέλω να σε κράξω, δεσμό. Ωραία. Θες να πάμε boxing, εγώ και εσύ όταν ήρθα Ελλάδα, έλα πάμε. Σου στείλα πινέζα και δεν ήρθες. Άλλο ένα που μου είπε ο Μάντι που δεν το θυμόμουν και τόσο εγώ είναι ο περσινός Rashford, παιδιά. Ναι. Δεν μου έκανε και τόσο εντύπωση, δεν είδα τόσο να το χρησιμοποιούν, αλλά. Λέτε. Εσύ είπες ότι όλοι τον είχαν. Το περσινό δεν είχαν Rashford. Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, Rashford είχε. Και η Κουτσή Μαρία να πούμε, έβαζες Rashford μπροστά και δε, με το bridge και το directional nutmeg όλοι χρησιμοποιούσαν Rashford. Πω, ναι, τώρα. Ναι, μου το θύμισες με το τέτοιο, με το. Μου το θύμισες τώρα με το που είπες directional nutmeg. Ναι, ναι. Θυμάμαι που είμαι έξω από μια περιοχή, κάνω λίγο στην άκρη να έχω τον νόμο μου εκεί και μετά directional nutmeg προς τα μέσα. Βάλτε okay. Το ένα τίμιο, άντε, ό,τι όχι σπασμένο. Τίμιο νομίζω, ρε φίλε, εντάξει, δεν ήταν κάτι ακραίο. Λοιπόν, Robben από πέρσι. Ρε φίλε, Robben 2 weak foot. Κι ας με κράξετε. Έλα. Ο Ρόμπεν ήταν overrated, ρε φίλε. Δύο Wickford δεν έκανε καριέρα. Συμφωνώ, δεν τον είχα κάνει και συμφωνώ. Δεν τον είχα κάνει για αυτό το λόγο, ότι έχει δύο Wickford. Ναι. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί που κάνουν παπάδες, ρε φίλε, με το δύο Wickford του τέτοιου. Και ο Δήμος είναι ένας από αυτούς. Δεν φάνηκε ότι είχε δύο Wickford. Δεν ξέρω. Βάλουμε μεχ. Βάλτε τον μεχ. Ω, πάμε τώρα. Η αγαπημένη μου card design σε όλα τα FIFA. Η Footbirthday FIFA 20. Με τα ζαχαρωτά γύρω-γύρω και αυτά τα χρώματα. Εντάξει, είναι τα χρώματα του Τζαβού έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ροζ με το φουκ τερκουάζ. Οπότε. Αλλά ήταν 5-5, ρε φίλε. 5-5 αυτή η κάρτα είχε. Απίστευτη κάρτα. Απίστευτη κάρτα. Σπασμένος. Ναι. FIFA 20 σε μέδο. Τον είχα δει. Μέχρι την τελευταία μέρα μπορούσε να έχει σε μέδο. Η τη γοτευτή μπαίνει. Εντάξει, στο τίμιο θα μπει, πιστεύω. Τίμιο, ναι. Μια κάρτα που θα το θυμόμαστε όλοι σαν τη δεύτερη, τρίτη κάρτα, ξέρω εγώ, του FIFA 20. Α, έκανε ένα σεμέδο, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν πολύ καλό, γιατί έκανε link σε πολλές κάρτες. Π.χ. έκανε και σε Frankie, τι με το γέρι πιο μετά. Μέση. Έκανε και σε Πορτογάλους. Έκανε σε Cristiano, μα ήθελες να τον παίξεις εκεί. Είχε πάρα πολλές κάρτες. Και επίσης μετά πήρε και μια headliner που ήταν σπασμένη. Οπότε είχε longevity γενικά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα για τον show τότε.
στο FIFA. Ναι, Λουκ στο FIFA 17. Τότε ήταν κλασικά που έβαζε όλη την άμυνα του United και Ντεχέα και από μπροστά έβαζε Ερέρα από Κουμπά. Είχε μόνο United ομάδα βασικά σε το FIFA. Με Μαρσιάλ και τέτοια. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλή κάρτα. Εγώ θα τον έβαζα, φίλε, όταν βλέπω όλε τι υπόλοιπε κάρτε, δεν θα τον έβαζα ούτε σπασμένο ούτε τίμιο. Τον έβαζα μέχρι, φίλε. Εντάξει. Ήταν πολύ καλό, αλλά όχι τώρα για να είναι στην ίδια κατηγορία με τι υπόλοιπε κάρτε πιο ψηλά. Ωραία, επόμενη κάρτα, Σάιλας. Δεν ξέρω πώς το λένε τώρα πια. Σάιλας Κατόμπα Εμβούμπα. Τώρα πια. Κατόμπα Εμβούμπα. Τέλος πάντων, ο Σάιλας του FIFA 21. Big ups Danny Aarons που μας τον έφερε. Γενικά έχει γίνει μεγάλο δώρο με αυτόν. Αλλά εντάξει, είχε πολύ pace. Είχε 5 skills. Νομίζω είχε 5 skills, αλλά είχε 2 weak foot. Ναι, αλλά ήταν απλά meme. Γενικά. Ναι. Overrated, γνωμούλα μου. Overrated. Ναι. Θα το βάλω και εγώ overrated, γιατί είναι γενικά ρε φίλε. Εντάξει, όπως και, και εγώ έχω τον Doctor στο 19, όπως και ο Madden έχει, ξέρω εγώ τον Λοζάνο και αυτούς. Είναι απλά, νομίζω, hype από content creators. Δεν είναι και τόσο τενσπασμένη κάρτα ο Σάιλας. Πάμε τώρα σε μια κάρτα που μου έχετε στείλει πάρα πολύ στο Insta που για GOAT όλων των εποχών. Οπότε δεν το χρησιμοποίησα και τόσο εγώ. Είναι ο Sean, Player of the Month, FIFA 17, 89 rating. 90 σε σχεδόν όλα τα stats. 5 weak foot φυσικά. Απίστευτη κάρτα, λέει ο Μάντνη. Σπασμένος. Την έχεις κάνει. Σπασμένος, ναι. Κάρα σπασμένος. Κάρα σπασμένος. Okay. Πάμε κατευθείαν. Δεν την χρησιμοποιήσει εγώ, αλλά για να μου το έχω στείλει από τα 400 μηνύματα τα 150 ήταν Σον FIFA 17 και Batland FIFA 17, να φανταστείτε. Ήταν σαν να έχει Ρονάλντο αυτό ο Σον. Γι' αυτό από εκεί είχε και το Σονάλντο, να ξέρει. Ρονάλντο. Ρονάλντο Ναζάριο. My son calls him that. Έχουμε τρεις κάρτες τώρα που είναι και τρεις ωραίες. Λοιπόν, Τραωρέ, FIFA 21, Foot Freeze, Left Back κάρτα. Δεν την είχα κάνει, ρε φίλε. Δεν τον είχες κάνει. Δεν την... Έλεγα ότι ήταν irrelevant στο chat και μου λέγανε είσαι βλάκας και μετά από δύο μήνες ακόμα όλοι οι Τραωρέ είχαν και εγώ δεν τον είχα. Είσαι full βλάκας, όντως. Είμαι full βλάκας. Ό,τι καλύτερα, σπασμένη κάρτα, τον είχε συμπεί μέχρι την τελευταία μέρα του παιχνιδιού και ήταν απίστευτο. We move. Αφού πού να πάει, ρε φίλε, αφού με το strength και με το pace που έχει, αυτό... δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Σπασμένος κι αυτός. Εγώ τώρα, εγώ την έβαλα αυτήν στη λίστα, παιδιά. Εντάξει, δεν ήταν καθόλου τόσο use up. Δεν ήταν accessible, sorry. Δεν ήταν, ήταν πανάκριβη. Αλλά την έβαλα εδώ για να θυμηθούμε λίγο. Είναι ο Varane, Team of the Year. Να θυμηθούμε λίγο ότι ήταν τότε η εποχή που με τα Λετωνίδο Σέντρα αντί για right back έπαιζε στον Varane. Γιατί είχε και το pace, είχε και το ύψος. Για να μην τρώσει κεφαλιές. Το ότι έπρεπε να κάνουμε adapt τόσο πολύ τις ομάδες μας για να μην τρώμε κεφαλιές. Μου φαίνεται ακραίο. Θα το βάλω στο μεχ. Γιατί εντάξει ήταν ή στο τίμιο ή στο μεχ. Γιατί εντάξει τον έβαλα περισσότερο για αυτό το λόγο. Εντάξει, δεν το βάλα. Κάρτα, ρε, φίλε. Δεν μπορείς να το βάλεις τώρα να το συγκινήσουμε. Βάζω στο τίμιο. Εντάξει, μπορείς στο τίμιο. Βάζω στο τίμιο. Βασικά, το βάλουμε στο μέχρι. Γιατί τώρα βλέπω άλλες κάρτες εδώ πέρα και σκέφτομαι. Ναι. Λοιπόν, και τελειώνουμε τις σπασμένες κάρτες με Vinicius Player of the Month για τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, δεν θυμάμαι. Ναι. Φέτος, FIFA 22. Ο Μάντε έχει πει με το που το έκανε αυτή. Είχε μπει δίσκο και είχε πει, παιδιά, αυτή είναι η καλύτερη κάρτα που έχω χρησιμοποιήσει ever. Όχι και έτσι, αλλά είναι ακραίος, ρε φίλε. Είναι ακραίος. Είναι δηλαδή στην κατηγορία για μένα Douglas Costa. Έχει αυτό το πράγμα. Αυτά τα λεπτά μπουτάκια, τα 5 skills, το dribbling που κάνει 18 επαφές με την μπάλα το δευτερόλεπτο. Οπότε καλύτερο. Ακόμη και με κακό connection έχει τέτοιο dribbling. Σπασμένος για μένα. Σπασμένος. Και εγώ σπασμένος θα το τράβω. Δεν έχω κάνει. Λέω χρησιμοποιήσει σε draft την Champions League του και είναι φοβερή. Οπότε ξέρω ότι έχει καλό body type και φυσικά 5 skills. 4 week. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα είναι το tier list μας. Δεν ξέρω, φυσικά δεν ξέρω γιατί το έβαλα. Αλλά πας και πήρε και μια κάρτα που δεν ήξερε κανένας μας. Αλλά οκ, okay, τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε τους δύο μας GOAT. Εσύ θα πας πρώτος, είσαι καλασμένος. Για πες. Λοιπόν, αν ήταν να βάλω την δική μου GOAT κάρτα ever, θα έβαζα τον Douglas Costa. Αλλά πιστεύω ότι κάρτα που έχει δώσει τόσο μεγάλο impact στο community και έχει κάνει τόσο πολύ να μιλάνε όλο το community για αυτή την κάρτα, νομίζω είναι ο Ryan Kent, ο Europa League. Νομίζω ότι έκανε όντως ζευγάρια να χωρίσουν, παιδιά να μαλώσουν τις οικογένειές τους, σε φάση πολλές τηλεοράσεις και χειριστήρα να σπάσουν. Ryan Kent, GOAT. Οπότε Ryan Kent και από το Madden. Και εγώ θα πω ρε φίλε έναν που και για μένα δεν νομίζω ότι είχε κάνει τόσο μεγάλο impact. Και να σου πω να δείτε ότι είναι και αυτός και από το FIFA 20. Έχει βγάλει το όνομα RAT. Fight. Για όλο το community. Υπάρχει ακόμα στο FIFA, δεν είναι και τόσο καλός τώρα πια από θέμα. Εντάξει, αλλά εγώ σκέφτομαι τώρα για ειδικά FIFA 20 και FIFA 21 ήταν must. Δηλαδή ο Μπεν Κέτσερ, ο Μπεν Γέντερ,
για μένα. Ισχύει. Τόσο συμφόρμ, τόσα γκολ, τόσες κάρτες και τόσο rage δεν νομίζω να έχει, να έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Δηλαδή, εγώ, άμα έχεις ομάδα στο FIFA 20 με Ryan Kent και Ben Yedder, παίζει να έτρεχες κατάρες του όσο δεν πάει, πραγματικά. GG's, αυτό ήταν το tier maker για τις πιο σπασμένες κάρτες. Θα βάλω το link κάτω στην περιγραφή για άμα θέλετε να το κάνετε κι εσείς το tier maker αυτό. Γράψτε κάτω τις, σαν comment τις δύο πιο σπασμένες κάρτες σας όλων των εποχών. Να φτάσουμε τουλάχιστον 6.500. Πάει για μεγάλο στόχο. Πάμε για 6.500 likes. Ευχαριστώ το Μάντιν που ήρθε. Bye guys. Και τα λέμε στο επόμενο. Ciao.